ακούσαμε, να διαβάσουμε και κάτι με τη χάρη του Κυρίου μας από το βιβλίο του Ιερεμία. Σελίδα 687 λέει ο Δαβίδ αδερφής σε έναν ψαλμό: «Εφράνθη όταν μου είπαν να λέει να υπάγουμε εις τον οίκον του Κυρίου». Γιατί? Γιατί λέει εκεί τεθήκαν οι θρόνοι, λέει, διακρίσεις. Εκεί μιλάει η αδερφή ο Κύριος, μας παρηγορεί αδερφή και μας δίνει κατεύθυνση. Γι' αυτό λέγει πάλι ο Δαβίδ, από τον Κύριο λέει ένα ζήτησα, αυτό θα εξητάω όλες τις ημέρες της ζωής μου. Να κατοικώ μέσα στον οίκον του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου. Δεν μπορείς, Δαβίδ, μόνος σου. Δεν μπορούμε, αδερφή. Η καρδιά, λέει, αδερφή, του ανθρώπου είναι απατηλή. Άρα στον Κύριο πηγαίνω, αδερφή, και ζητάω από τον Κύριο τα πάντα. Ό,τι αν κάνουμε, λέει, είτε εν λόγω είτε εν έργο, να τα κάνουμε στο όνομα του Κυρίου, αδερφή. Να μην εμπιστεύομαι και μην εμπιστεύεσαι την καρδιά σου. Σε αδερφή 687, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα είναι, Ιερεμίας ο προφήτης, κεφάλαιο 17, να διαβάσουμε, αδερφοί, λίγα εδάφια από το εδάφιο 5 και κάτω. Λέει, αδερφοί, ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Θεού, αδερφοί, ο οποίος μιλάει μέσα από το στόμα του, αδερφοί, ο ίδιος ο Κύριος. 5 εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος. Προφητεύει, αδερφοί, ο Ιερεμίας, και είναι λόγος Θεού, αδερφοί, για όλους μας, για την εποχή αυτή, για σήμερα, για πάντα. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος, ώστις ελπίζει επάνω σε άνθρωπο και κάμει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από τον Κυρίο. Πώς μπορεί η καρδιά μου να πάει μακριά από τον Κύριο, αδερφοί, θα μπορούσε, αδερφοί, και η καρδιά του Ιώβ να φύγει από τον Κύριο, αδερφοί, τόσα πέρασε, αδερφοί. Μεγάλη δοκιμασία, και μια φορά τη σκέφτομαι και λέω, Κύριε, ούτε το τόσο δεν έχω περάσει, αδερφοί. Γι' αυτό και αναγνωρίζει, αδερφοί, ο λόγος του Θεού τον Ιώβ ανάμεσα στους τρεις δικαιότερους πάνω στην γη αυτή, αδερφοί, και χωρίς να έχει τον λόγο του Θεού όπως εμείς σήμερα. Αδερφοί, είχε βάλει την εμπιστοσύνη του κατά πάντα στον Κύριο, στον αδερφοί, όλοι οι δούλοι του Θεού, όλοι αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού. Ο οποίος ελπίζει, λέει, επί άνθρωπο και κάμει σάρκα άνθρωπο, βραχίων, αδερφοί, δύναμή του, και του οποίου η καρδιά του φεύγει, απομακρύνεται μακριά από τον Κύριο. Άραγε κάποτε ήταν με τον Κύριο, αδερφοί. Ο Δημάς λέει, αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Η καρδιά του απομακρύνθηκε από τον Κύριο. Κάτι άλλο, αδερφοί, στη ζωή αυτή έλκυσε τον Δημά. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη εν ερήμου και δεν θέλει ειδή όταν έλθει το αγαθόν. Και πήρε μια απόφαση, αδερφοί, ο Ελιμέλεκ, λέει η Γραφή, στο βιβλίο της Ρουθ, την περίοδο, αδερφοί, που είναι οι κριτές παρά του Κυρίου, πριν μια απόφαση να φύγει, λέει, να πάει στη γη του Μωάβ. Το λέει και στην Ναομή, αδερφοί, ίσως κάνουν και οικογενειακό συμβούλιο και παίρνουν μια απόφαση. Φύγει να απομακρυνθούν από τα όρια του Ισραήλ. Να φύγουν από τη Βηθλεέμ, αδερφοί. Είναι απόφαση αυτή. Η καρδιά του τον απατάει. Λέει, αδερφοί, εκεί στο βιβλίο της Ρουθ, χαρακτηριστικά, αδερφοί, στην απόφαση που πήρε ο Ελιμέλεχ, λέει συγκεκριμένα, και εν τις ημέρες καθές, λέει, οι κριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη και πήγε άνθρωπος της, αδερφοί, ο Ελιμέλεχ, που το όνομά του, αδερφοί, σημαίνει ο Θεός μου είναι βασιλιάς, που σημαίνει, αδερφοί, ο Θεός μου είναι Κύριος, αδερφοί, αλλά τελικά, αδερφοί, δεν είναι ο Θεός του βασιλιάς. Αυτός, αδερφοί, είναι από ό,τι φαίνεται βασιλιάς και Κύριος. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Και πήγε λοιπόν άνθρωπος της από Βηθλεέμ Ιούδα, προσέξτε, να παρικήσει. Εν τη γη, λέει, του Μωάβ. Παρικό σημαίνει, σκέφτηκε και είπε, θα πάω για λίγο καιρό στη γη Μωάβ. Και μετά πάλι θα επιστρέψω. Όχι, σε απατάει η καρδιά σου. Δεν ξέρεις το αύριο σε. Δεν είναι καλύτερα να είμαι, αδερφοί, μέσα στην ασφάλεια του Λόγου του Θεού? Πολύ καλύτερα, Τι μπορεί να κάνει, αδερφοί, αυτή η καρδιά μας, η δικιά μας, αν δεν προσέξουμε? Θα είναι, λέει,
όσοι αγριομυρίκοι, γιατί αδελφοί επισκέφτηκε, λέει εκεί στο βιβλίο της Ρουθ, ο Θεός στο λαό του και έδωκε άρτο στο λαό του, όταν επέστρεψε αργότερα η Ναομή αδελφή, αλλά ο Ελιμέλεκ αδελφή είχε αφήσει τα κόλλα αυτού, εν τη γη μου άβε, ομοίως και οι δύο η γη αυτού. Η δικιά μου η καρδιά με απατάει, εγώ δεν προσέχω αδελφή, αλλά μπορώ να επιφέρω κακό και στους γύρω μου και στην οικογένειά μου. Έχουμε ευθύνη αδελφή για μας, αλλά και για τους γύρω μας. Και δεν θέλει δει όταν έλθει το αγαθό, ναι. Και δεν είδε ο Ελιμέλεκ, άφησε το κόλλα αυτού εκεί στη γη Μωάβ. Αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γη αλμυρή λέει και ακατοίκητη, μακριά από τον Κύριο. Γιατί είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει ελπίσει στον εαυτόν του. Έχει ελπίσει στη γη Μωάβ, στα διαφημιζόμενα του κόσμου αυτού. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί Κύριον. Και στο σημείο αυτό η Γραφή αναφέρει πάρα πολλές φορές τη λέξη αδερφή ελπίζουν. Η ελπίδα, μεγάλο πράγμα αυτή η ελπίδα αδερφή, το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι. Και μιλάνε συνέχεια για ελπίδα. Αδερφή, η ελπίδα ήρθε, η ελπίδα αδερφή έρχεται. Ξέρετε, αν δεν υπάρχει ελπίδα, ο άνθρωπος οδεύει στην αυτοκτονία. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα η ελπίδα. Η Γραφή λέει, η ελπίδα η οποία δεν κατεσχύνει αδερφή είναι ο Κύριος. Όπου και αν αλλού ελπίσεις ή ελπίζει η καρδιά σου, θα κατεσχυνθείς, αδερφοί. Μόνο ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος δεν πρόκειται να σε ντροπιάσει, αν πραγματικά και εσύ και εγώ εμπιστευτούμε κατά πάντα το Λόγο του Θεού και είμαστε μέσα, αδερφοί, στα όρια του Λόγου του Θεού. Ευλογημένος λοιπόν ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί Κύριο, και το οποίο ο Κύριος είναι η ελπίδα. Όχι και ο Κύριος είναι η ελπίδα, και κάτι άλλο είναι η ελπίδα, αλλά η ελπίδα μου είναι ο Κύριος. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι σαν δέντρο πεφυτευμένο πλησίων των υδάτων, δηλαδή θα είναι μέσα στον οίκο του Θεού. Εκεί θα διατρίβει, αδερφοί, γι' αυτό λέγει ο Δαβίδ. Από τον Κύριο λέει, αυτό ζήτησα. Αυτό και θα ζητάω όλες τις ημέρες της ζωής μου, να κατοικώ μέσα στον οίκο του Κύριου, γιατί και την ώρα της δοκιμασίας, αδερφοί, που θα έρθει το καύμα, αδερφοί, η δυσκολία, θα με βρει εκεί, ότι θα με κρύψει, λέει, στο απόκριφο της σκηνής του. Το οποίο εξαπλώνει τα σρίζας αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ειδή όταν έρθει η δοκιμασία, το καύμα, θα έχει ρίζες μέσα, αδελφοί, στο θέλημα του Θεού. Η καρδιά του θα είναι προσιλωμένη στο Λόγο του Θεού. Αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλλη. Και δεν θέλει μεριμνήσει, δηλαδή θα τον πιάσει η αγωνία την ώρα της δοκιμασίας, τη χρονιά της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση από του να κάνει καρπού. Γιατί έχει εξαπλώσει, αδερφή, τις ρίζες αυτού, λέει, επί των ποταμών. Και συνεχίζει, αδερφή, ο Λόγος του Θεού, η καρδιά, κάποτε το διάβασα αυτό και έλεγα, μα Κύριε, είμαι αναγεννημένος, λέω. Μπορεί η καρδιά μου να είναι έτσι? Αν δεν προσέξω, αδερφή, και πω ότι η καρδιά μου, δηλαδή πω ότι εγώ δεν την πατάω, είμαι επικίνδυνος. Η καρδιά μου, η καρδιά σου, η καρδιά μου, κατά το Λόγο του Θεού, είναι απατηλή, που σημαίνει, αδερφή, με κοροϊδεύει, σε κοροϊδεύει, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να γνωρίζει αυτήν? Ποιος είναι ο καρδιολόγος? Αδερφή, ο Κύριος, και το λέει, εγώ, ο Κύριος, εξετάζω την καρδιά, εγώ είμαι ο γιατρός, και άμα αισθάνεσαι και αισθάνομαι πνευματικές αριθμίες, θα πας στον Κύριο. Κύριε, η καρδιά μου βλέπω ότι με απατάει, η καρδιά μου με κοροϊδεύει, πάει να με βγάλει έξω από το θέλημά σου. Άραγε θα πάω στον Κύριο, θα ανοίξω την καρδιά μου στον Κύριο, θα του πω τι αισθάνομαι. Εγώ, λέει, εξετάζω την καρδιά, δοκιμάζω τους νεφρούς, για να δώσω εισέκαστον κατά σωδούς αυτού, κατά τον καρπό των έργων αυτού. Άρα, για αδερφοί, μην εμπιστευόμεθα την καρδιά μας. Η καρδιά μας θα ζητάει πάντα το δικό της και πολλές φορές διάφορα πράγματα, δηλαδή διαφορετικά πράγματα τα οποία είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Λέει, αδερφοί, και κλείνοντας, ο Απόστολος Παύλος Φιλιππισίους, νομίζω, δεν είναι οχληρό εις εμέ, λέει, να σας λέω τα αυτά, που σημαίνει τα ίδια. Σε εσάς όμως είναι, λέει, η ασφάλειά σας. Αδερφοί, είναι η ασφάλειά μας, ο Λόγος του Θεού, και ήθε να είμαστε μέχρι τέλους όλοι μας μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού. Αμήν, ο Κύριος σας ευλογεί. Αμήν.